Και τον κύριο Ρούσα από την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών. Καλησπέρα, καλωσορίσατε. Καταρχήν, κύριε Ρούσα, αυτό δούλεψε θετικά, δηλαδή έχουμε ανθρώπους, πρατηριούχους που μειώνουν νιώθοντας την πίεση των πολιτών. Έχουμε παρατηρήσει όντως μια μείωση των τιμών στο χαμηλό επίπεδο. Βλέπουμε αλλαγή στις τιμές χωρίς να υπάρξει αλλαγή από τις εταιρείες. Πιστεύω βέβαια με τη χρήση, περαιτέρω χρήση και την περαιτέρω μελέτη των στοιχείων. Αυτό θα αποδειχθεί και στην πράξη. Άρα η πρώτη κίνηση για το καλό των καταναλωτών έγινε σήμερα. Πρέπει να γίνουν και πολλά άλλα. Τι έρχεται? Βεβαίως, όπως έχει πει ήδη ο Υπουργός, αυτόν δεν λύει το πρόβλημα το οποίο υπάρχει διαχρονικά από το 2004, από τότε που έχει φιλελευθερωποιηθεί η αγορά και οι τιμές καθορίζονται ελεύθερα. Τα μέτρα τα οποία έχουν συμφωνηθεί μαζί με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους εκπροσώπους των καταναλωτών βρίσκονται σε εξέλιξη. Το επόμενο μέτρο το οποίο έχουμε τώρα, δουλεύουμε, είναι στην βελτίωση της παρακολούθησης των κυρίως των χοντρικών τιμών και των φορτίων που έρχονται, και για τον λόγο αυτό έχουμε αγοράσει υπηρεσίες από εξειδικευμένο οίκο. Το οποίο σας φέρνει αποτελέσματα πολύ σύντομα, ο ελεκτικός οίκος. Μέσα σε ένα μήνα θα έχουμε τις πρώτες εισηγήσεις για βελτίωση του τρόπου παρακολούθησης. Μάλιστα. Φορολογίες θα μειώσετε? Γιατί είναι εκεί το μεγάλο ζήτημα, από ό,τι φαίνεται. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει τεθεί. Βεβαίως είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών. Θα αποφασίσει ο Υπουργός αν θα το συζητήσει με τον αρμόδιο Υπουργό. Άρα, κυρία Μιχαήλ, έγινε σήμερα το πρώτο βήμα. Οι καταναλωτές πώς το βρίσκουν? Εύκολο, δύσκολο, είναι μια διαδικασία? Βασικά τώρα που θα αρχίζει. Τώρα αρχίζει, ναι. Η χρήση αυτού του εργαλείου και στα κινητά. Οπότε ελπίζουμε ότι θα το χρησιμοποιήσουν οι καταναλωτές. Εμείς προτρέπουμε τους καταναλωτές να το χρησιμοποιήσουν. Ανά πάσα στιγμή ξέρεις ποιο είναι το πιο φτηνό πρατήριο. Ναι. Είναι προς το συμφέρον τους πρώτον. Και δεύτερον, μπορεί να βοηθήσει και στο θέμα του ανταγωνισμού, δηλαδή να μειωθούν οι τιμές λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ των πρατηρίων. Γιατί αν δούμε δηλαδή βάσει των τιμών, μπορεί να η διαφορά να είναι στα 8-9 σεντ. Δηλαδή υπήρχε επαρχία με τόση διαφορά σήμερα. Ναι, κάνοντας την έρευνα το πρωί. Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω αυτό είναι ακραίο. Δηλαδή, όχι, υπάρχει. Δεν είναι ακραίο. Υπάρχει, αλλά ναι. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις. Ναι, σίγουρα στις υπόλοιπες επαρχίες το χάσμα ήταν πολύ μικρότερο. Ναι. Υπάρχει ναι. Όμως διαφορά και μπορεί να υποφεληθεί ο καταναλωτής από αυτή τη διαφορά. Εμείς λοιπόν συμβουλεύουμε τους καταναλωτές να το χρησιμοποιούν. Και αυτό ασκεί και πιέσεις στους υπόλοιπους, που είναι ακριβώς. Θεωρητικά ναι. Ακριβή. Εκεί όμως το ερώτημα, το ουσιαστικό, είναι το ποιες τιμές πληρώνουμε, δηλαδή που αρχίζουν από τις εταιρείες, που υπαγορεύουν βασικά τις τιμές και ακολουθούν τα πρατήρια. Εάν αυτές οι τιμές λοιπόν είναι δικαιολογημένες βάσει των κριτηρίων που πρέπει να μπουν και βάσει και των παρατηρήσεων του Γενικού Ελεκτή. Ο ελεκτικός οίκος θα μας δώσει απαντήσεις από αυτού, κυρία Μιχαήλ? Ελπίζουμε ότι θα μας δώσει. Αυτό είπαμε και σήμερα στη σύσκεψη στον Υπουργό, ότι αυτό αναμένουμε εμείς σαν Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, ότι αυτό θα είναι, δηλαδή θα δοθούν απαντήσεις και θα δοθεί και μια νέα μεθοδολογία ως προς την παρακολούθηση των τιμών, έτσι ώστε να μπορεί να απαντηθεί αυτό το ερώτημα, αν δηλαδή οι καταναλωτές πληρώνουν. Ωραία, θα είναι οριστικό όμως σε ένα μήνα ή θα μπούμε σε νέες περιπέτειες και θα ψάχνουμε δεξιά και αριστερά γιατί πήγε λάθος και γιατί ξανακαθυστερήσαμε. Ο Υπουργός είπε σε έναν 1,5 μήνα ότι θα είναι έτοιμη η μελέτη και ότι θα μας καλέσει ξανά για να συζητήσουμε. Οι φορολογίες θεωρείτε ότι είναι ζήτημα που πρέπει να τεθεί τώρα? Οι φόροι το έχουμε θέσει, ναι, το θέμα το φόρο, γιατί είναι μεγάλο. Μεγάλο μέρος της τιμής, της λιανικής τιμής, και είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει προσπάθεια μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να μειωθούν αυτοί οι φόροι. Βεβαίως υπάρχει το δημοσιονομικό πρόβλημα, αλλά εάν μπορεί να τροχιοδρομηθεί και αυτό, δηλαδή σταδιακά να μειωθούν οι φόροι κατανάλωσης, ίσως και ο ΦΠΑ, θα βοηθήσει πολύ. Σίγουρα. Κύριε Ρούσο, να σας εμπιστευτούν οι πολίτες? Θα έρθουν τομές σε αυτόν τον τομέα των καυσίμων? Θεωρώ ότι ναι, και αυτό αποδεικνύεται με τις Έγινε πράξεις. Ένα πολύ μικρό βήμα, δηλαδή μην πανηγυρίζετε για αυτό το δεν βηματάκι. Θα πρέπει να κάνουμε πιο ουσιαστικά βήματα, ναι. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Όπως είπα, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε. Το πρόβλημα υπήρχε εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον. Αλλά θεωρώ ότι κάναμε μια αρχή και σίγουρα θα συνεχιστεί. Ο τρίτος πυλώνας βεβαίως, ο οποίος δεν έχουμε αναφέρει. Που είναι ποιος? Είναι ο πυλώνας της βελτίωσης του ανταγωνισμού στην αγορά. Μάλιστα. Η ΕΠΑ πρέπει να δώσει δείγματα γραφής επ' αυτού. Και την η ΕΠΑ, περιμένουμε, ναι. Αλλά και το Υπουργείο έχει καταρτήσει μια σχετική μελέτη.
η οποία έχει δείξει ότι υπάρχει περιθώριο αύξησης των ανεξάρτητων πρατηρίων στην Κύπρο. Αυτό θα ρίξει το κόστος, ναι. Και είναι κάτι τώρα που είμαστε σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και σίγουρα ο στόχος μας είναι να υλοποιηθεί άμεσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.